Ωραία, άρχισε να τρέχει. Υποτίθεται, οπότε μπορώ να πάω και κοντά. Όχι, 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 με κορόιδεψε. Γεια σας, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο Ark Survival Evolved με το χάρτη Valguero. Το καινούργιο DLC που βγήκε πριν από λίγες μέρες. Στο προηγούμενο επεισόδιο κάναμε τέμι δύο πτερανόντων. Αυτό εδώ του Χρήστου το ονόμασα Κολοτούμπας και το δικό μου το ονόμασα Πτερνίστικα. Πτερανόντων που του Πτερνίστικα. Ναι, τέλος πάντων, εσείς το πάτε, δεν φταίω εγώ. Ας προτείνατε καλύτερο αν θέλατε. Και το Parasaur το ονόμασα Άστοχος, επειδή δεν μπορεί να πετύχει καλά τα berries. Και σήμερα όπως βλέπετε, παλικάκι. Πριν πέρασε από εδώ και κάει κι αυτός. Όπως βλέπετε σήμερα είμαι χωρίς το Χρήστο. Φύγε. Φύγε. Θέλω να μπω στο σπίτι. Ωραία, μπήκα. Όπως βλέπετε σήμερα είμαι χωρίς το Χρήστο. Ο Χρήστος κοιμάται. Ω, μερικοπέρις. Παίρνει και τα seeds. Δεν τα χρειάζεσαι. Νομίζω τα seeds τα βάζω εδώ, ναι. Και τα narcoberries εδώ. Α, έχουμε και spoiled meat. Κομπλέ είμαστε. Κάνε μερικά narcotics. Βάλτε αυτό εκεί. Αυτό εκεί. Level up. Τέλεια. Και είμαι κομπλέ νομίζω επάνω μου. Τώρα τα berries. Άστα, δεν βγαίνουν πολύ χώρο. Λοιπόν, στο προηγούμενο επεισόδιο είχαμε και ένα trike. Το οποίο πέθανε. Και θα έλεγα τώρα. Όχι. Θα έλεγα να κάνουμε tame κανένα trike έτσι να το αναπληρώσουμε. 20. Ναι, ήταν πολύ κρίμα που το χάσαμε το trike μας και ήταν πολύ βοηθητικό στο να μαζεύουμε berries, οπότε θα έλεγα μιας και λείπει ο Χρήστος σήμερα να μην κάνουμε κάτι φοβερό, ας πούμε, μην χάσει και εκείνος πολύ progress. Θα κάνουμε τέμι ένα trike για να αναπληρώσουμε αυτό που χάσαμε. Ωραία. Καλύτερα να πάμε το πτερανόντον, να ρίξω μια ματιά αν υπάρχει κανένα trike καλό level. Είμαι και λίγο πιο ασφαλής εδώ πάνω. Βέβαια αν βρω κανένα στεγόσαυρο καλό level δεν θα έλεγα όχι. Όχι 55 όμως. Μπρόντο νομίζω δεν μπορούμε να κάνουμε saddle ακόμα. Έχει και μερικά level, σε ένα καλά δεν το δίνω καν. Και εδώ έχει ένα trike. 90. Είχαμε βρει τις προάλλες, στο δεύτερο επεισόδιο, ξέρω εγώ πότε ήτανε. Είχαμε βρει δύο trike, ένα 130 και ένα 145, κάτι τέτοιο. Γιατί να μην τα βρω αυτά, ας πούμε. Εσύ. Α, καλό. Πολύ καλό, 156, είναι πάρα πολύ καλό, είναι πάνω από το max level, επειδή είναι tech. Εσύ. Γιατί είμαι εσύ, 145, μάλιστα. Με ψήνει και το track 145 και ο στεγόσαυρος θα είναι πολύ βοηθητικός. Βλέπω και ένα άνκυλο. Δύο άνκυλο βλέπω. 20 και 15. Ωραία. Πώς θα το κάνουμε τώρα, γιατί δεν ξέρω, είναι λίγο και με ένα άτομο κιόλας. Να φτιάξω παγίδα. Εσύ τι είσαι? 60. Θα μπορούσα να σκοτώσω αυτό το 60. Πάρε ένα στάμινα. Θα μπορούσα να σκοτώσω αυτό το 60 για να μείνει μόνο του μετά το tech. Να το κάνω tame πιο εύκολα. Και βλέπω κι άλλο ένα trike. Α, δεν μπορώ να περάσω. Βλέπω άλλο ένα trike από εδώ. Με 100. Πολλά trike και πολλά καλά level. 15. Και είχε κάτι άλλο εδώ. Ένα άνκυλο. 140 άμε, το θέλω. Ωραία. Και άμα έβρισκα και ένα το Endicurus θα ήμουνα κομπλέ. Λοιπόν, πάμε σπίτι. Θα έλεγα να φτιάξω μια παγίδα για να τα κάνω πιο εύκολα τα όλα αυτά.
Νομίζω τα έχω φτιάξει όλα όσα χρειάζομαι για την παγίδα. Πήρα και πολύ καλά level. Βασικά παίζει να πήρα 3 level, 4. Τα έχω δώσει τα περισσότερα, τώρα έδωσα άλλο ένα. Το wet είναι πρόβλημα. Λίγα λίγα τα έφτιαχνα και τα φέρνα σπίτι. Φέρτε αυτό εδώ, είναι λίγο. Α, μπορούμε να φτιάξουμε κανένα sickle για να μαζεύουμε πιο εύκολα. Α, 18 metal ingot. Ωραία, φέρε αυτά και θα μαζέψω κι άλλα, δεν πειράζει. Αλλά θέλω sickle για να μαζεύω fiber, παιδιά, δεν γίνεται αλλιώς. Δεν μπορώ να φτιάξω άλλο για το χρήστο, δεν πειράζει. Αυτό εδώ μπορούμε να το ψήσουμε. Οπότε βάλω το εκεί. Και φέρουμε και το sickle. Έχω και άλλα 2 μέταλλα, θα πάω να μαζέψω κι άλλα. Αλλά για την ώρα θέλω να πάμε να φτιάξουμε την παγίδα. Νομίζω βρήκα το πτερανόντον μου. Αυτό το πτερανόντον θα γίνει δικό μου. Ελπίζω να είναι τρανκ αυτά που ρίχνω, ναι, τρανκ είναι. Ωραία. Λογικά δεν πρέπει να θέλει άλλο, πράγματι. Ας το δω να κοιμάται. Πολύ καλό level, για να δούμε και τα στατιστικά του. 245 μίλι, 1500 health. Και στάμινα. Ωραία. Ας το να κοιμάται. Δεν μπορώ να βρω το track, ψάχνω αρκετή ώρα. Θα έλεγα να φτιάξω την παγίδα κάπου εδώ. Και να ψάξω να το βρω με το πτερανόντον. Θα την κάνω κάπως έτσι την παγίδα. Πάτησα, ωραία. 2x2, δεν έχουμε τώρα πάρα πολλά υλικά στη διάθεσή μας. Οπότε νομίζω θα γίνει δουλειά με 2x2, θα χωρέσει. Και φυσικά θέλω άλλο ένα ύψος. Δεν είμαι σίγουρος αν το track μπορεί να βγει από ένα ύψος. Οπότε καλύτερα να είναι 2 ύψος. Και δεν ξέρω αυτό αν θα φτάσει μέχρι κάτω, όχι, θέλει κι άλλα τέτοια. Ωραία. Requires nearby foundation. Δεν μας τα λες καλά. Foundation. Λίγο thatch. Λίγο thatch λέω. Ωραία. Λοιπόν, πάρε αυτό. Φτιάξε άλλο ένα. Βάλ' το... πιθανότατα να το σπάσει το track. Κάτσε, περίμενε. Βάλ' το εδώ. Ωραία. Και τώρα αυτό θα μας δώσει υποστήριξη για να βάλω... Ακριβώς έτσι το θέλα παιχνίδι. Να βάλουμε και άλλη μια ραμπίτσα εδώ. Έτσι ακριβώς. Οπότε θα πάει το track έτσι. Bloom θα πέσει μέσα. Και θα το κάνουμε tame. Εδώ πρέπει να είναι μαζί με τον Dex Stego. Όχι, αυτό είναι 55. Αλλά επειδή δεν το βρίσκω, ας κάνω τον Dex Stego. Και θα το βρούμε και το track κάποια στιγμή κάπου. Νομίζω το έχουμε, το έχουμε. Ναι, 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 ναι. Ωραία. Ωραία. Λογικά δεν μπορεί να βγει και δεν βλέπω κάποιο άλλο στέγκο εδώ κοντά. Passive. Θα προσπαθήσω να κάνω headshot, αλλά δεν είναι πια τίποτα. Που άρεσε στον τοίχο, οκ. Okay. Εδώ. Ωραία. Μάλλον πήγα λίγο πιο κοντά από όσο θα έπρεπε. Ωραία. Αυτό το 109 που βλέπετε είναι τα stone foundations που έχω βάλει για να κρατάει υποστήριξη στις ράμπες. Άρχισε να τρέχει, που σημαίνει ότι το έχει ανέβει το torpor. Αλλά το κακό είναι ότι εγώ έχω άλλο ένα βελάκι. Και τώρα δεν έχω κανένα βελάκι. Δεν μπορώ να ξέρω πόσο τόρπορ έχει και πόσο του λείπει. Οπότε πάω να φτιάξω και άλλα βελάκια.
ή να πάρω από το Χρήστο για πιο γρήγορα. Και αν καταφέρουμε και τον κάνουμε τέντο στέγκο, θα είναι αρκετά μεγάλη βοήθεια. 10 μόνο έχεις. Οκ, φέρουμε και αυτά. Και αυτά. Ακριβώς 18. Arrows. Κάνε μου κι άλλα τέτοια. Ωραία. Και πάμε να ρίξουμε άλλα 18, ελπίζοντας ότι θα φτάσουν. Έχουμε ρίξει unconscious ένα από τα ανώτων που το ξέχασα, τώρα το θυμήθηκα. Τι να κάνει άραγε. Κοιμάται ακόμα. Στη μέση το τόρπορ, έχουμε άλλο τόσο χρόνο, οπότε άφησε το. Μην χάσουμε το τόρπορ από τον στεγόσαυρο. Έλα, γιατί δεν το μέτρησε. Γιατί δεν το μετράει. Παιδιά, κάτι γίνεται. Ωραία. Είναι σε λίγο περίεργο σημείο. Θα προσπαθήσω από εδώ να είναι λίγο πιο safe. Έπεσε! Οκ, για τόσο λίγο δηλαδή ήτανε. Ωραία. Αυτός θα γίνει tame. Τώρα, αυτό που θα ήθελα εγώ είναι να πάρω την παγίδα από εδώ. Βασικά, ναι, έλεγα να πάρω την παγίδα να τη βάλω κάπου αλλού για να κάνω και το track ταυτόχρονα για να κερδίσουμε χρόνο. Είμαι σπρώχνος πρωτοσαύρε. Κάνω χείλα όπως βλέπετε. Παλεύω λιγάκι εδώ με δύο στεγόσαυρους. Με τρεις στεγόσαυρους, γιατί ήρθε και ένας τρίτος. Σκότωσα τον έναν. Θέλω να μαζέψω Primate για το Pteranodon. Και φοβάμαι πάρα πολύ μη χτυπήσω τον Βροντόσαυρο. Έχω ήδη σκοτώσει ένα Trike. Ένα Trike, είπα, στεγόσαυρο. Δεν βλέπω κιόλας εδώ πέρα. Και έχει πολλά πράγματα. Και πολύ εύκολα μπορώ να βαρέσω κάτι άλλο κατά λάθος. Όπως και βάρεσα κάτι Trike πριν. Και με κυνηγάγανε. Έλα. Πάμε. Βροντόσαυρε, μην έρθεις κοντά. Πάμε και εδώ γιατί έρχεται ο βροντόσαυρος. Ωραία. Τι level είσαι εσύ? Εντάξει, έχω. Ευκολάκι. Ευκολάκι. Δεν θα σκοτώσω και τον τρίτο αν δεν έρθει. Οχ, βάρισα ένα κιλό. Δεν ήθελα. Ελπίζω να μην είσαι το κατοστάρι που είχα δει πριν. Ωραία, μαζεύω το πτώμα. 7 Primate. Wow, κι άλλος. Και κάπου είχα σκοτώσει άλλον έναν. Άλλον έναν. Εδώ κάτω από το τέτοιο ήτανε, τον έφαγα. Όχι, να τους. Ωραία. Πού είναι το Pteranodon? Εδώ είναι. Ακόμα. Ωραία. Κρέας. Λοιπόν, παίρνω μερικά τέτοια. Και όλο το Primate. Είναι πάρα πολύ ώρα κάτω το Pteranodon. Λογικά θα γίνει τέμι κατευθείαν. Δεν με πειράζει τόσο. Μη με βαρέσει εμένα. Με πειράζει μην πάει να βαρέσει εμένα και βαρέσει το Pteranodon. Θα είναι πολύ κρίμα να χάσουμε effectiveness έτσι χωρίς λόγο. Θέλω λίγο να ηρεμήσεις. Θέλω λιγάκι να ηρεμήσεις. Ένα παιχνίδι είναι μόνο. Δεν είναι τίποτα. Ήρεμα. Κι άλλο στεξτέγκο. Τι γίνεται με το στεξτέγκο? 66 μόνο. Το βλέπω να φεύγει, οπότε μάλλον το μετάνιωσε. Εδώ είναι ο text echo που ρίξαμε πριν unconscious. Έχω μετακινήσει την παγίδα λίγο πιο εκεί για να ρίξω και το track μέσα. Το άνκυλο δεν φαίνεται απειλητικό. Έχω πάρει το κρέατα πάνω μου, θα λήξουν γρήγορα.
Και αυτό δεν ξυπνάει. Φάει, 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 φάει. Δεν έρχεται κανένα στέγκο. 99,6 effectiveness, ωραία, τρώει. Κομπλέ, θα γίνει, μια χαρά. Θα δούμε λίγο πιο πίσω στην περίπτωση που ξανάρθει ο στέγκο. Τέλεια. Έχουμε καλό πτερανόντων. 208, ξεκινάει με 208. Passive. Τη Zebra Lie Looking και να του δώσουμε και ένα όνομα. Μεγαλοδάχτυλος, δεν ξέρω, εσείς το προτείνατε. Και εγώ το έβαλα. Φέρε το saddle για να δω. 175 weight. Εσύ. Ξεκινάμε 201 weight. Μια χαρά είναι. Λοιπόν, έλα και εσύ, πάμε σπίτι. Να πάρουμε berries από το ψυγείο για να τα δώσουμε στο στεγόσαυρο. Και να ρίξουμε unconscious και ένα trike. Ποιόμια. Ψήθηκαν τα κρέατα, ωραία, φέρε τα κρέατα. Βάλτε στο ψυγείο. Και έχω πολλά μέτζο. Φέρε τα όλα βασικά. Ωραία. Και να πάρουμε το... ξέρεις τι. Φέρε το σάντλ για να το βάλω το παλιό πάνω στην ταράτσα. Το βάλουμε εδώ στην ακρούλα. Λογικά μπορώ να κραφτάρω κι άλλο σάντλ, αλλά δεν πειράζει. Και κάτι έπαθα. Τώρα είμαι καλά. Ωραία, πάμε να κάνουμε tame τον Tex Tengo. Πού είναι? Πού είναι, νάτος. Και αυτός είναι αρκετή ώρα κάτω, λογικά θα έχει πεινάσει αρκετά. 300 μέτζο, νομίζω φτάνουν και περισσεύουν. 1,6, 1,1. Ωραία. Πάμε να βρούμε πού είναι το trike. Να το κάνουμε tame. Λοιπόν, μετά από αρκετά narcotics, εντάξει, όχι τόσο πολλά, περίσσεψαν 16, έφτιαξε και μερικά τρανκάρους, έφτιαξε και στο narrows και δώσε λίγο ακόμα ταχύτητα. Και θα έλεγα, επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο στο επεισόδιο, θα βάλω λίγο γκάμα, με συγχωρείτε. Το ξέρω, είχα πει ότι δεν θα βάλω γκάμα σε αυτή τη σειρά, αλλά δεν γίνεται αλλιώς, παιδιά. Είναι πάρα πολύ σκοτεινά, γιατί είμαι το σοβαρής. Α, έχω wood πάνω μου, κάτσε να τα αφήσω. Θα τα αφήσω εδώ το wood. Βασικά, ας τα όλα εδώ. Φέρ μου μόνο αυτά εδώ και τίποτα άλλο. Και αυτά. Ωραία. Ακόμα δεν έγινε τέμο Tex Tengo. Αλλά κοντεύει όμως. Θα έλεγα να μην κάνουμε tame το trike σήμερα, δεν έχουμε πολύ χρόνο. Προτιμώ να κάνουμε tame το άνκυλο. Είχα βρει ένα καλό level άνκυλο κάπου εδώ. Αν καταφέρω να το ξαναβρω μέσα στο σκοτάδι. Αυτό είναι 150. Δεν ξέρω αν ήταν αυτό. Πάντως αυτό το θέλω. Αυτό το θέλω πάρα πολύ. Λοιπόν, πού είναι η παγίδα? Δεν βλέπω τίποτα εδώ πέρα, δεν βλέπω τη μύτη μου. Εδώ είναι η παγίδα. Αφήνω το πτερανόντον εδώ από πίσω. Καλύτερα νομίζω είναι να πάω με τα πόδια. Το μετάνιωσα ήδη. Πού είναι το άγκυλο? Αυτό. Όχι, αυτό είναι 50. Όχι, θα με κυνηγήσει και αυτό. Να το. Πάμε. Τρέχουμε. Ελπίζω να μην με κυνηγήσει και το άλλο.
Α, έγινε τέμο στέγκο. Πάση. Μπράβο. Πού είναι? Πού είναι? Αυτό είναι. Τι είσαι εσύ? Ωπα, χάνει και λίγο. 150, ναι. Έλα εδώ. Α, ouch. Πού είναι? Να το. Ανεβαίνει. Μπήκε! Μπήκε! Yay! Κάτσε τώρα, βάρα τα πέτρινα, δεν με πειράζει. Κομπλέ, θα έχουμε και αν κιλό, level 150 max level. Και κάπου εδώ τριγύρω, παιδιά, υπάρχει και ένα αν κιλό 50 ή κάτι τέτοιο. Δεν το πιω στο βελάκι. Και πρέπει να έχω λίγο το νου μου, μήπως έρθει και με βαρέσει. Πόσα θες ακόμα? Ωραία, άρχισε να τρέχει. Υποτίθεται, οπότε μπορώ να πάω και κοντά. Όχι, 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 με κορόιδεψε. Μου έκανε 73 damage. Το 73, παιδιά, είναι πάρα πολύ. Μου έκανε 73 damage. Επίτηδες βαράω αργά. Για να μην υπάρχει καμία πιθανότητα να του ρίξω βελάκι αφού πέσει unconscious. Αου! Ποιος? Κάτι με βάρεσε. Α, το άλλο άνκυλο. Ήρθε το άλλο άνκυλο. Οκ, κάτσε και βάρα εκεί πέρα, δεν πειράζει. Νομίζω δεν με ενοχλείς. Τώρα με ενοχλείς. Πού είναι το πτερανόντον μου? Να το, πτερανόντον. Κάνω να σε δοκιμάσω. Και βασικά και στέγκο, βάρα και εσύ στέγκο. Oh, το bloom. Βάρα, στέγκο. Στέγκο, βάρα. Εδώ στέγκο, βάρα. Μπράβο. Οπα. Έκανε 143 ο στέγκο. What? Πάση. Γρήγορα να μην χάσουμε το τόρπορ. Τι θα γίνει? Όχα, στόχισα. Ωραία. Κοίτα, νομίζω τώρα δεν βαράει. Έπεσε! 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 150. 220 μίλι, 3000 health. Κομπλέ. Ωραία. Μέτζο, μέτζο, μέτζο. 150. Και πρέπει να έχει και ο στέγκο μερικά πάνω του. Δεν θα χρειαστεί περισσότερα, αλλά δεν πειράζει. Από κράτας 23. Να του βάλουμε άλλη μια εκατοστάδα εδώ. Ωραία. Την παγίδα θα την αφήσω εδώ πέρα να υπάρχει. Ποτέ δεν ξέρεις που μπορεί να χρειαστεί. Λοιπόν, εσύ follow me. Και πάμε σπίτι να φτιάξουμε σάντλ για το στεγόσαυρο και να τον δοκιμάσουμε. Το 42. Τουλάχιστον με το σίκλ, αν καταφέρεις και βρεις ένα θάμνο, μαζεύεις μπόλικο. Τι μου λείπει τώρα? Θέλει 200 hide. What? Πάπα τα βρω 200 hide. Δεν έχω. Εντάξει, έχω. Στέκω.
Έχει πάρα πολλά ζώα εδώ η περιοχή και φοβάμαι ότι άμα βαρέσω κάποιο κατά λάθος θα με κυνηγάνε όλα μαζί μετά. Έχει ήδη 3 level up, wow. Ωραία, ανέβηκα. Κάπου έχει βρει και δεν πάει, ωραία. Για να δούμε. Όπω πάει πάρα πολύ αργά. Έτσι μου έρχεται να του δώσω όλα τα level στη ταχύτητα. Αυτό που θέλω να δω είναι αν μπορεί να πετύχει τους θάμνους με ευκολία, χωρίς να χρειάζεται να παιδεύομαι και να σημαδεύω το κέντρο. Πράγματι. Ώστε εγώ σαύρος παιδιά μπορεί να βαρέσει τους θάμνους χαλαρά, χωρίς να χρειάζεται να σημαδεύεται. Βέβαια, δεν στρίβει ούτε με αίτηση. Okay. Και το Bloom τυφλώνει λίγο, συγγνώμη, δεν φταίω. Μ' αρέσει το Bloom γενικά. Σε συγκεκριμένη περίπτωση είναι λίγο ενοχλητικό, αλλά γενικά μου αρέσει το Bloom. Δεν θα ήθελα να το κλείσω, μόνο και μόνο για το στεγόσαυρο. Εντάξει, είμαι λίγο ψηλά εδώ. Ωραία, έτσι σήμερα παιδιά κάναμε tame τερανόντων, στεγόσαυρο, και κάνουμε tame τώρα ένα άνκυλο. Καλάβες. Μια χαρά, και θα είμαστε κομπλέ. Νομίζω το μόνο που μας λείπει είναι ένας κάστορας για wood. Αν και το wood είναι εύκολο να το μαζέψει και με το χέρι. 143, ε. Sorry. Mm-hmm. Και το στέγκο μαζί, και το στέγκο μαζί. Όλα μαζί. Ένα άγκυλο το σκότωσα. Λοιπόν, για να ξέρετε παιδιά, το κόλπο με το στέγκο είναι να μην σπαμάρετε το κλικ. Πρέπει να το πατάτε ακριβώς στη στιγμή που πρέπει να το πατήσετε. Γιατί άμα το σπαμάρετε ή αν το πατάτε, αν το πατήσετε νωρίτερα, κάνει το animation χωρίς να κάνει damage. Νομίζω είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να μαζέψω λίγο hide και μπόλικο κέρατιν. Πάρα πολύ hide και πάρα πολύ κέρατιν. Ωραία. Μια χαρά. Σούπερ. Ό,τι πρέπει ήτανε τώρα αυτά τα kills εδώ πέρα παιδιά. Ό,τι πρέπει ήτανε. Πάρα πολύ hide. Τα ουσιαστικά το hide που ξοδέψαμε για το saddle του στεγόσαυρου το πήραμε πίσω διπλάσιο. Σε διπλάσια ποσότητα. Αν ήταν λίγο πιο γρήγορος θα ήταν ό,τι καλύτερο θα μπορούσαμε να κάνουμε tame. Τι βάρεσα. Ωπ, ένα φιόμια. Sorry, φιόμια. Πάμε και σε αυτό ταχύτητα. Λοιπόν, θέλω όλα τα seeds να έχουμε να φυτεύουμε λαχανικά. Θέλω όλα τα μέτζο και όλα τα νάρκο. Και τι το έχουμε στο ψυγείο πολλά, δεν χρειάζεται να κρατήσω τίποτα άλλο. Δώσε όλα τα level στην ταχύτητα. Και τώρα, άμα καταφέρω να στρίψω, θα δούμε ότι πάει λιγάκι πιο γρήγορα. Πολύ καλό αυτό. Μαζεύουμε λίγα berries ακόμα. Είναι λίγο επικίνδυνα τα berries, γιατί μπορεί να είναι οτιδήποτε κρυμμένο κάτω από τα berries και δεν το βλέπεις. Μου αρέσει πάρα πολύ έτσι όπως τα μαζεύει τόσο εύκολα. Καλό άνκυλο. Τι level είναι. Δεν έχω και ένα spyglass να το δω. 20. Άμα. Άλλο κοιμάται ακόμα. Ωραία. 143. Wow. Θα ήταν πολύ, πολύ καλό και πολύ σωστό να δει να μείνει damage, αλλά δεν θέλω. Γιατί μετά θα βαριέμαι να το μετακινήσω και θα κάτσει σπίτι και θα μείνει εκεί για πάντα. Και δεν το θέλω αυτό. Εγώ θέλω να το χρησιμοποιώ. Στη μέση είναι το tame. Θέλω να το χρησιμοποιώ το στέγκο, οπότε για να το χρησιμοποιώ θα πρέπει να πηγαίνει γρήγορα. Αλλιώς δεν πρόκειται να το χρησιμοποιήσω ποτέ μου. Μια χαρά. Και θα φτιάξει 24 το καθένα, 48-84, καλά τα μέτρησα.
Μια χαρά, θα έχουμε πάρα πολλά narcotics. Έγινε. Ωραία. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία και βρέχει. 4.400 και σχεδόν 4.500 health και 331,3 μίλι. Πάρα πολύ ωραία. Ωραία, με κάνει ήδη follow. Ανεβαίνω στο πτερανόντον και πάω σπίτι και θα έρθει το άγκυλο σιγά σιγά. Ήρθε και το άγκυλο στην παρέα μας. Κομπλέ, σήμερα κάναμε tame ένα άγκυλο. Perfect tame, ήταν 150 και έγινε 220. Έναν Tex Stegosaurus, τον οποίον τον Tex Stego θέλω να τον ονομάσω Steg Tego. Δηλαδή παίρνω το S από εδώ και το βάζω εδώ και από Tex Stego το κάνω Steg Tego. Αν έχετε να προτείνετε κάτι καλύτερο μπορείτε να το γράψετε κάτω στα σχόλια. Αλλιώς αφήνετε μόνο για το άγκυλο όνομα. Και το πτερανόντο νομίζω το ονόμασα ήδη, μεγαλοδάχτυλος. Άρα μένει σχόλιο μόνο για το άγκυλο. Αν θέλετε για το στεγόσαυρο, αν δεν σας αρέσει αυτό που έδωσα εγώ, μπορείτε να δώσετε κάτι άλλο. Ό,τι θέλετε γράφετε κάτω στα σχόλια. Το σημαντικότερο είναι να κάνετε like στο βίντεο. Βοηθάει πάρα πολύ και μου δίνει κουράγιο να συνεχίσω. Αυτός εδώ, ο level 66 τέτοιος, γιατί έχει μπλεχτεί εδώ πέρα. Θα του έκανα τώρα ένα σύ να τον φοβήσω, αλλά φοβάμαι μη με φοβήσει εκείνος. Οπότε τώρα να του κάνω λίγο χώρο, μήπως καταφέρει και φύγει. Ωραία. Μπράβο, πήγαινε να καείς. Α, είναι σβηστό αυτό, δεν πειράζει. Λοιπόν παιδιά, αυτό ήταν το επεισόδιο για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε. Κάντε ένα like αν σας άρεσε, για να το καταλάβω και εγώ ότι σας άρεσε. Αν δεν σας άρεσε, πατήστε dislike και γράψτε μου από κάτω στο σχόλια τι δεν σας άρεσε. Θα σας έχω link για το κανάλι του Χρήστου, παρόλο που δεν είναι σήμερα μαζί μας ο Χρήστος, αλλά γενικά η σειρά θα παίζεται σχεδόν ένα lax. Μπορεί να κάνω δύο επεισόδια εγώ, ένα επεισόδιο ο Χρήστος. Κάπως έτσι θα πάει. Αυτά από μένα λοιπόν. Like, subscribe, κοινοποίηση. Κάντε με και follow στο Twitch. Κάνω live stream εκεί πέρα 3 φορές την εβδομάδα, Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή. Ό,τι θέλετε να μου πείτε, γράψτε το κάτω στα σχόλια και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά. Γεια σας!